Για μένα η λέξη φιλότιμο στηρίζεται λίγο σε μια Ελλάδα της δεκαετίας του 60 και του 70, που ίσως οι άνθρωποι περίμεναν ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και θέλανε τα πράγματα να πάνε καλύτερα και είχαν στηριχθεί και πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά σε αυτή τη λέξη. Οπότε δεν μου αρέσει πάρα πολύ να τη χρησιμοποιώ. Προτιμώ να οραματίζομαι την Ελλάδα χωρίς το φιλότιμο, γιατί η νέα γενιά έχει πολλά πράγματα να δώσει τελείως διαφορετικά από αυτό. Εάν επαναπροσδιοριστεί η λέξη φιλότιμο και εισάγει μέσα τις έννοιες όπως είναι η εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός, η επιθυμία για πρόοδο, για εξέλιξη, η ανιδιοτελής βοήθεια, τότε ίσως αυτή η λέξη να έχει χώρο αυτή τη στιγμή στον 21ο αιώνα και στη νέα γενιά των Ελλήνων. Αλλά προσωπικά θα προτιμήσω να την αφήσω λίγο πίσω και να ψάξω καινούργιες πηγές που θα τις χρησιμοποιήσω σαν αρχές για το πώς θα δομήσω από εδώ και πέρα τη ζωή μου.